γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε ημί σήμερα και άρθες ημί τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις σου φλέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρού αμήν. Πανένδρος εν τε πόκε, χαίρε νυμφία νύμφευτε, υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπρότερα, χαίρε νυμφία νύμφευτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε νυμφία νύμφευτε και κλάμπρωτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Άγιοι μάρτυρες Βασιλίδης και Ποταμίαινα, 7 Ιουνίου. Η θυσία των Αγίων Μαρτύρων για την αγνότητα θεμελίωσε την χριστιανική ηθική. Ανάμεσα στους μάρτυρες αυτούς είναι και η Αγία Ποταμίαινα. Γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τα τέλη του 3ου αιώνα. Ήταν χριστιανή και δούλη ενός ακόλαστου ειδωλολάτρη αφέντη, ο οποίος επανειλημμένος προσπαθούσε να την παρασύρει στο εσχρό του θέλημα, χωρίς όμως να κατορθώσει να την πείσει. Βλέποντας την αντίστασή της, για να την ταπεινώσει, την παρέδωσε σε ένα φίλο του, άρχοντα ονομαστό για την ακόλαστη ζωή του. Ο άρχοντας εκείνος, μόλις αντίκρισε την θαυμαστή ωραιότητος Ποταμίαινα, θεώρησε δικαίωμά του να την έχει στην διάθεση των επιθυμιών του, ανεξάρτητα από την θέλησή της. Η Ποταμίαινα όμως αντιστάθηκε και με θάρρος που εξέθεσε στις χριστιανικές αρχές της. Ο άρχοντας εκείνος εξεπλάγει και θέλησε να την εκδικηθεί. Την παρέδωσε στον διοικητή της πόλης να τη συνετίσει εκείνος. Αλλά οι χριστιανοί δούλοι με την ίδια σταθερότητα αντιστέκεται. Αυτή, σημειώνει ο ιστορικός Ευσέβιος, απέκρουσε μοίριες προκλήσεις τόσων και τόσων επίδοξων εραστών που επιβουλεύονταν την παρθενική της αγνότητα, διαπρέποντας έτσι σε τούτο τον αγώνα. Ο ηγεμόνας την καταδίκασε να δοθεί στους ειδωλολάτρες προς εξευτελισμό. Την στιγμή εκείνη κάποιος στρατιώτης ονόματι
Βασιλίδης, εισβάλλει, παίρνει τη χριστιανή δούλη και την απομακρύνει από το πλήθος των εσχρών ανδρών. Ο ηγεμόνας, τέλος, αποφάσισε να πεθάνει η χριστιανή δούλη μέσα σε καιόμενη πίσα. Η Αγία μπήκε μόνη της ντυμένη μέσα στην κοχλάζουσα πίσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της. Ο Βασιλίδης για την πράξη του αποκεφαλίστηκε. Η Αγία Ποταμίαινα και ο Άγιος Βασιλίδης έγιναν μάρτυρες της σοφροσύνης και της αγνότητας.